Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, τι έγινε το Σαββατοκυριακό, για πες μας. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος και μας άλλαξε και την ψυχολογία. Γέμισε το νησάκι μας από Έλληνες, όπως είναι και έθιμο κάθε χρόνο να έρχονται. Και από εκεί και πέρα γενικά ήταν ένα όμορφο συνέστημα, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει καμία κράτηση μέχρι 15 Ιουλίου από ό,τι μου λένε. Για ξένους, ε. Πέτρο, πού μείναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ανοιχτά τα... τα 12μηνης λειτουργίες καταλήμματα. Δεν είναι ανοιχτά, ας πούμε, τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα αυτά, λες. Ναι. Ένα ακόμα λάθος της κυβέρνησης που δεν μας άνοιξε με λίγα λόγια, όπως και αυτό που έγινε με τις ξαπλώστρες. Ο ένας φιλοξενούσε τον άλλον. Αυτό άκουγα και από τους επώνυμους. Α, μάλιστα. Με τις ξαπλώστρες τι έγινε? Δεν είχαν προβλέψει το τριήμερο και έτσι δεν μπορούσαν οι επιχειρηματίες να ανοίξουν τα beach bar ή τα παραλιακά ρέστοραν και να βάλουν ξαπλώστρες λόγω της κλιματικής υπηρεσίας. Καθυστερήσανε πάρα πολύ. Ναι. Μάλιστα. Και ο κόσμος έκανε μπάνιο δηλαδή με δικά του μέσα. Αυτό θες να πεις? Έκανε, ναι, όπως τότε με τους σκύπηδες. Κάτι τέτοιο μας θύμισε. Μια εμπειρία είναι αυτό. Μια εμπειρία είναι αυτό. Αυτό που μου είπες ότι ο ένας φιλοξενούσε τον άλλον είναι λίγο περίεργο. Δεν ακούγεται καλά. Αλλά... Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Ναι, όχι, είναι σωστό αυτό. Αλλά παλιά. Είναι ορισμένοι οι οποίοι μάλλον και ξέρεις, επειδή δεν έγιναν πολλοί έλεγχοι στα καταλήμματα. Μπορεί να τα ανοίξανε και χωρίς να επιτρέπεται. Χωρίς άδεια εννοείς. Ναι, χωρίς άδεια και να πούνε ότι τους φιλοξενούμε, ρε παιδί μου. Ναι, δεν τώρα ξέρω. Με το μαγαζί αυτό που έκλεισε ήταν πραγματικά έτσι. Δεν τήρησε καθόλου τις αποστάσεις. Ήταν εξόφθαλμη περίπτωση. Μας φάγαν τα πάρτι φέτος. Δηλαδή είμαστε πρώτη είδηση. Όποιο πάρτι γίνεται, την πατάμε μου φαίνεται. Νομίζω ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τον κόσμο. Και ήταν και λίγο δύσκολο, γιατί να σας πω κάτι, ποιος επιχειρηματίας θέλει να διέξει τον πελάτη του. Από εκεί και πέρα... Αυτό ήταν το μοναδικό μαγαζί που είχε ανοίξει. Ήταν λιγοστά τα μαγαζιά που είχαν ανοίξει. Και εκείνο το συγκεκριμένο είχε φέρει DJ και είχε έτσι δημιουργήσει αυτό το πάρτι. Με συνέπεια ο κόσμος να πάει εκεί και να μην έχει διάθεση ο διοκτήτης τώρα να τους διώξει, το καταλαβαίνουμε. Ναι, αλλά και οι άλλοι επιχειρηματίες δεν είναι χαζοί που τηρούν τα μέτρα. Δεν είναι, υπάρχουν και οι συνεπείς. Όταν ανοίξει το μαγαζί σου και γίνεται ο ένας πάνω στον άλλον, κάποιος θα πάει να πει ρε παιδιά τι γίνεται, εμείς γιατί δεν ανοίξαμε. Ναι, πολύ σωστά. Δεν υπάρχει, τσέκ στην πόρτα δεν υπήρχε. Αφού σου λέει δεν του πήγε καημός να τους διώξει. Εντάξει, συγκεκριμένη τοποθεσία είναι beach bar, να σας το πω διαφορετικά. Είναι ένας τεράστιος χώρος, μια τεράστια έκταση, που κάποια στιγμή ο κόσμος μετά την παραλία μαζεύτηκε, ξέρετε, κοντά στην μπάρα και κοντά στον DJ. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι ήταν υπερβολικό το πρόστιμο, ειδικά για τους υπαλλήλους τώρα να χάσουν 2 μήνες τη δουλειά τους. Αυτό ίσως να ήταν και το απλώς πιο άδικο κακό της είναι, υπόθεσης. Πέτρο μου, το κακό είναι ότι δεν ξέρουν οι επιχειρηματίες ότι είναι αποφασισμένη η πολιτεία να τα κρατήσει αυτά και να βάζει πρόστιμα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι πέφτουν διάφορα μέσα, ο γνωστός του γνωστού, έλα μωρέ μην κρατήσουμε 1 μήνα, 2 μήνες. Το άδικο είναι ότι ο επιχειρηματίας δεν σκέφτεται τους δικούς του υπαλλήλους που θα μείνουν άνω, δεν σκέφτεται όμως και τους άλλους, και οι οποίοι θα μπορούσαν να ανοίξουν και άλλοι, να μοιραστεί ο κόσμος. Και ένα-δύο κρούσματα τώρα ξανά στη Μύκονο, ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βέβαια. Και για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και για την υπόλοιπη σεζόν. Και άλλος γιατί, ρε, σίγουρα φίλε, θα είναι καταστροφικό, απλώς θεωρούμε ότι λόγω Μυκόνου μπήκε όλο αυτό το υπερβολικό πρόστιμο. Μπα, μην το λες. Μην το λες. Το ίδιο θα ήταν και σε άλλα. Και σε άλλα νησιά. Να σου θυμίσουμε ότι έγινε ένας γάμος και μια κηδεία και ένα μνημόσυνο σε άλλες περιοχές και κλείσανε ολόκληρη νομία, από αυτό κολλήσανε. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα και ειδικά τώρα που δεν ακούμε για καμία κράτηση, είναι απογοητευτικό όλο αυτό που συμβαίνει και είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Δηλαδή και οι επιχειρηματίες... Όταν λες καμία κράτηση, εννοείς και από Ελληνές ή μόνο από ξένους? Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα. Δεν προγραμματίζει κάποιος, κάθε μέρα δηλαδή. Μιλάω με πάρα πολλούς επιχειρηματίες που έχουν από ένα απλό δωμάτιο μέχρι ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Το μόνο που σου λένε είναι ότι μόνο ακυρώσεις και μόνο επιστροφές χρημάτων. Για τον Ιούλιο μιλάμε τώρα, ε? Για το καλοκαίρι μιλάμε. Ποιον Ιούλιο? Δηλαδή ούτε τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, ας πούμε, δεν κάνουν κρατήσεις. Τίποτα. Πραγματικά δηλαδή μου λένε τι έχουμε βάλει και 40 ευρώ τα δωμάτια στη χώρα, δεν κινείται φίλο. Ρε εσύ Πέτρο, μας κάνει εντύπωση, γιατί τέτοια εποχή, άλλες χρονιές, εδώ έσφιζε από ζωή η Μύκονος και υποτίθεται ότι τα μέτρα τώρα έχουν αρχίσει και είναι πιο ελαστικά.
πώς και δεν κλείνουν από άλλες χώρες να έρθουν. Ο άλλος πότε θα πάει, ρε, εσύ, γι' αυτό. Δυστυχώς, εκτός ότι έχουν ακυρωθεί άδειες στην Ευρώπη, ναι, οι εταιρείες δηλαδή δεν δίνουν άλλες άδειες, από ό,τι μου λένε. Ναι. Γενικά είναι σε μια βεβαιότητα όλος ο κόσμος. Και σας λέω είναι, ότι... Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον εγώ που βλέπω και μιλάμε διάφορο κόσμο, με τρίμερα θα την βγάλει. Και στα εξοχικά περισσότερο. Και στα εξοχικά, αλλά άμα θέλει να πάει σε ένα νησί, θα βρίσκει ευκαιρία. Ας πούμε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ναι, 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 ή και Δευτέρα που λέει ο λόγος. Είναι δύσκολο να προγραμματίσει από τώρα, γιατί ξέρεις και πολλοί κόσμοι είναι χωρίς δουλειά. Δεν έχει πολλοί κόσμοι χρήματα για να ξεκινήσει τώρα. Άσε που πιστεύει ότι άμα πάει στη Μύκονο θα είναι πανάκριβα τα πράγματα εκεί ή εν πάση περιπτώσει στα νησιά. Δείχνουμε τη Μύκονο τώρα, έτσι συμβολικά. Επειδή δηλαδή, το πρόστιμο. Ναι, επειδή έπεσε το πρόστιμο. Θα μπορούσαμε να δείξουμε αύριο, μπορεί να θα δείξουμε άλλο νησί. Γενικώς το θέμα είναι γενικότερο. Ότι είναι Μύκονος δεν σημαίνει ότι και εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν εντάξει, πρόβλημα. Μύκονος για πολλούς Έλληνες είχε βγει ο προορισμός από το δικό του προγραμματισμό η Μύκονος. Δεν το πίστευε, ας πούμε, ποτέ ότι θα έχει 40 ευρώ που ωραία, λέει ο Πέτρος. Ωραία, θα σε πάω σε λιγάκι στην Κίμολο. Πέτρο, μπορείς, σε παρακαλώ, να κάνεις... Να πεταχτείς μέχρι την Κίμολο. Μπορείς να κάνεις λίγο στην άκρη, ένα τσίκ στην άκρη, να δούμε αυτή την ωραία θέα που μας έχεις εξασφαλίσει. Πώς ξημερώνει, είτε, ωραία. Και ένα κύκλο να σας κάνω, έτσι, να δούμε τους μήλους. Λοιπόν, έτσι. Καταπληκτικά. Που έχουν τώρα λίγο... Πανέμορφα. Αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού.